μορφές και κείμενα της ψαλτικής παράδοσης. Με το Δημοσθένη Φιστουρή. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας στα 91,2 FM, χαίρετε. Στον έλεγχο του ήχου, ο αγαπητός φίλος Ευάγγελος Φακιανάκης. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Σπύρου Περιστέρη, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, ενός από τους μεγαλύτερους ερευνητές της βυζαντινής μουσικής και της παραδοσιακής μουσικής, και έχουμε την τιμή να έχουμε προσκεκλημένος και πάλι την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, τέως Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και τον αγαπητό φίλο Ανδρέα Χρόνη, επίτιμο δικηγόρο Αθηνών, δομέστικο και αναγνώστη του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και Γενικό Γραμματέα της ΟΜΣΙΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, και στην δεύτερη κατά σειρά εκπομπή είχαμε ένα πολύ ωραίο άκουσμα σχετικά με τα πολυφωνικά τραγούδια, και πριν δώσω το λόγο σε εσένα, Ανδρέα, για να διαβάσεις το σχετικό κείμενο, γενικότερα θα ήθελα να πω ότι η καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δύσκολη για τους ίδιους τους μουσικολόγους, τους ερευνητές. Και αυτό βεβαίως το βλέπουμε και από τις επιστολές που έχουν δημοσιευθεί. Και εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένες ορισμένες επιστολές του Νίκου Σκαλκότα προς την Μέλπο Μερλιέ, σχετικά με την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών και κυρίως των τραγουδιών που έχουν ελεύθερο ρυθμό και χρειάζονται πάρα πολλές γνώσεις. Γνώσεις πολλές, τις οποίες αναμφισβήτητα κατήχε ο Σπύρος Περιστέρης. Ο λόγος σε εσένα, Ανδρέα. Ναι. Τελειώνοντας η προηγούμενη εκπομπή μας, ακούσαμε ένα πολυφωνικό τραγούδι της Υπήρου, το οποίο είχε καταγράψει στις πρώτες του αποστολές και εξόδου στην επαρχία ο δάσκαλός μας, ο Σπυρίδων Περιστέρης. Ο τίτλος του ήταν «Μες στην Αγιο Παρασκευή». Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω, γιατί ίσως τα πολυφωνικά τραγούδια ξένησαν στην αρχή όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν, και μάλιστα κάποιοι οι οποίοι και θεωρούνταν και έγκυροι περί το θέμα αυτό, έλεγαν «μα τι μας λένε τώρα σχετικά με τα φάλτσα και τις παραφωνίες των αγροτών». Εμάς περιπτώσει. Και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Ελέγχθηκε αυτό. Δυστυχώς και από υπεύθυνα χείλη. Λοιπόν, ο Περιστέρης στον πρόλογο του τόμου αυτού, που περιλαμβάνει τις καταγραφές του αυτές, οι οποίες, όπως μας προανέφερε η κυρία Καμιλάκη, επανεξεδόθησαν σε δίσκους ακτίνας, γράφει τα εξής: «Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια από επόψεως μουσικής συστάσεως και τρόπου εκτελέσεως των μελωδιών αυτών είναι, ως γνωστόν, μονοφωνικά. Εξαίρεση να αποτελούν τα τραγούδια ορισμένων περιοχών της Βορείου Ηπείρου, τόσων της υποαλβανικήν κατοχήν ευρισκομένης, όσων και της εντός των ελληνικών συνόρων, της Λάκας Πογονίου και μεμονωμένων χωρίων της επαρχίας Κονίτσης. Εις τας περιοχάς ταύτας άδονται τα τραγούδια δια περισσοτέρων φωνών, εκάστη των οποίων έχει ιδιαιτέραν θέσιν εις το φωνητικόν σύνολον, προς δε και κατά τρόπον ιδιότυπον. Τα άσματα ταύτα μπορούμε να τα ονομάσουμε πολυφωνικά». Είπαμε έναν οτέρο ότι τα άσματα ταύτα εκτελούνται ομαδικώς εκάστης ομάδος περιλαμβανούσης απαραίτητος το λιγότερον τέσσερα άτομα, τέσσερα μέλη. Συνήθως όμως απαρτίζεται αυτή εκ πέντε, εξ, ενίοτε και περισσοτέρων. Εκ τούτων, εις, ώστις είναι και ο κορυφαίος, τραγουδεί την κυρίως μελωδίαν, καλούμενος παρτής, διότι, ως λέγεται, το παίρνει το τραγούδι, ενώ ο έτερος εκ της ομάδος το γυρίζει, καλούμενος γυριστής. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος κρατούν το ίσον, διό και καλούνται ισοκράτε.
η συγκρότηση της ομάδος δύναται να υποστεί μεταβολήν μόνον ως προς τον γυριστήν, διό και εις την θέση αυτού δύναται να τοποθετηθεί έτερος τραγουδιστής, ο οποίος ως λέγεται κλώθη το τραγούδι, καλούμενος κλώστης. Εδώ υπάρχει και μια υποσημείωση, στην οποία λέει «Εκ τούτου λέγεται ότι το τραγούδι αυτό θα πάει κλωστό ή θα πάει με γύρισμα. Τα δε μελωδικά ποικίλματα, τα οποία κάνουν ο γυριστής και ο κλώστης, λέγονται κλωθογυρίσματα». Άρα λοιπόν, εκτός από τα μουσικά στοιχεία, δηλαδή την αμιγώς καταγραφή, είτε στην οποιαδήποτε, είτε στην Βυζαντινή παρασημαντική, είτε στην Ευρωπαϊκή, μας δίδει και πάρα πολλά λαογραφικά στοιχεία ο Σπύρος Περιστέρης, και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Θα μπορούσα να πω εδώ ότι τα ανέφερε ήδη ο κύριος Χρόνης, διαβάζοντας αυτό το απόσπασμα από τη μελέτη του Περιστέρη. Η καταγραφή τέτοιου είδους τραγουδιών ήταν πάντα, είχε πάντα τις δυσκολίες και η αποτύπωσή τους αυτό, στο πεντάγραμμα. Αυτό όμως είναι και ένα στοιχείο το οποίο μας πάει πίσω, δηλαδή στη βυζαντινή μουσική, μάλιστα, η οποία έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες με τους Ισοκράτες, με όλα αυτά τα στοιχεία που μας θυμίζουν χωρίς να είναι απόλυτα ίδια. Το έχουμε στα ριζίτικα τραγούδια επίσης. Σωστά, με τους χορούς των ανδρών που επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια. Αλλά σίγουρα είναι μια ιδιαιτερότητα, δυστυχώς για τον ελληνικό χώρο. Τα πολυφωνικά της Ηπείρου τα έχει κατοχυρώσει η Αλβανία ως άλλη πολιτισμική κληρονομιά, βεβαίως. Είναι πλέον στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ως αλβανικά τραγούδια. Τα πολυφωνικά δεν μην παραξενεύεστε, και όταν, έχουμε και όταν έχουμε να κάνουμε για ελληνική γλώσσα όμως. Δεν έχει σημασία, είναι στο χώρο, τον έχει κατοχυρωθεί, θα πρέπει να ζητήσουμε να κάνουμε επέκταση. Μην παραξενεύεστε για τίποτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε πάθει μόνο στα πολυφωνικά, σωστά, έχουμε πάθει και σε άλλα πράγματα. Σωστά, έχετε εγώ δίκιο. Απλώς διαπιστώνω μια πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είπατε για τις δυσκολίες. Ναι. Έχουμε καταγραφές επί τόπου, δηλαδή in situ, κάτι που βέβαια μας δίνει και άλλα στοιχεία, είναι τα συμφραζόμενα που θα λέγαμε σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή το πώς γίνεται σε μια, στη φυσική του δηλαδή κατάσταση το τραγούδι. Μάλιστα, εάν έχουμε μαζί και άλλα στοιχεία όπως πότε λέγεται, πού λέγεται και αν λέγεται πράγματι στη θέση του την ώρα εκείνη που πρέπει, στο γάμο, στη γέννηση, ναι, στο θάνατο. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πλέον τραγούδι το οποίο καταγράφουμε με όλα τα στοιχεία. Υπάρχει η δεύτερη περίπτωση των τραγουδιών που γράφονται πλέον στο στούντιο. Α. Και αυτό δεν είναι μόνο όταν τα γράφουμε στην Αθήνα. Δηλαδή ο Περιστέρης έχει κάνει καταγραφές σε κλειστό χώρο, όπως στην Ακαδημία Αθηνών, σε κλειστούς χώρους, θέατρα κτλ. Στην Νίκαια, μαζεύοντας τους τραγουδιστές, τους καλύτερους, και καθοδηγώντας τους κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το έκανε ο Καράς μόνιμα. Ναι. Δηλαδή μάζευε και τους, δεν ήταν στο πανηγύρι, δεν ήταν στο γάμο. Είναι μια δεύτερη, λίγο διαμεσολαβημένη, όχι όμως ακριβώς αυτό. Να σας ρωτήσω, υπήρχε, εντοπίσατε καθόλου διαφορές σε αυτές τις καταγραφές από τη στιγμή που η καταγραφή γίνεται εκτός του περιβάλλοντος? Διότι όταν βρίσκεσαι στο περιβάλλον το λες διαφορετικά, όπως ακριβώς και οι καταγραφές που διαπιστώνω και εγώ, και εγώ και την προσωπική μου την εμπειρία. Δηλαδή όταν έχω ψάλει στο στούντιο είναι τελείως διαφορετική αίσθηση, ενώ στην εκκλησία είναι τελείως διαφορετικά. Είναι λογικό η συμμετοχή, και άλλο αποτέλεσμα. Η συμμετοχικότητα σε αυτό που γίνεται πολλά δε μάλλον συμμετοχικότητα δημιουργεί και τα αντίστοιχα συναισθήματα και το αντίστοιχο χρώμα. Δεν μπορεί να είσαι το ίδιο. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει όταν κάναμε την έκδοση του Βαλτέτσι, όταν είχαν καταγραφεί σε στούντιο επί Τσιάνι το 1956 το Βαλτέτσι. Είναι διαφορετικά από το πανηγύρι που γίνεται και καταγράφεται στο Βαλτέτσι πάλι, αλλά ύστερα από 20 χρόνια, με τελείως διαφορετικό ύφος. Στο σημείο αυτό ας ακούσουμε ένα άκουσμα. Ανδρέα, ο λόγος σε σένα. Θα ακούσουμε μια καταγραφή από την Κύπρο. Μάλιστα τιτλοφορείται, χαρακτηρίζεται ως μουσική απαγγελία. Δασκάλι
και δασκάλινες. Κυρία Καμιλάκη, αυτό που θα ήθελα από εσάς να μας δώσετε μια συνοπτική εικόνα και αργότερα να την αναλύσουμε πιο διεξοδικά, αλλά μια συνοπτική εικόνα, τι έχει καταγραφεί από τον Σπύρο Περιστέρη όταν εργαζόταν στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας και τι έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια που έκανε τις καταγραφές αυτές ή και αργότερα βεβαίως μετά θάνατον. Ναι. Επειδή το μουσικό αρχείο της Ακαδημίας ήταν πάντα στελεχωμένο από ελάχιστους, δηλαδή το Σπύριο τον Περιστέρη και λίγο αργότερα έρχεται και ο Γιώργος Αμαριανάκης, πάντα ήταν λίγοι αυτοί που δούλευαν, ναι, για την καταγραφή των τραγουδιών. Ο Περιστέρης τι έκανε? Καταρχήν ο ίδιος έκανε αποστολές. Mm. Πήγαινε και εκείνος, όπως οι υπόλοιποι ερευνητές του κέντρου, οι συντάκτες τότε και αργότερα από το 90 ερευνητές του κέντρου, όπως πάνε μέχρι τώρα, ένα μήνα εκτός έδρας, με τα μηχανήματα που διέθετε το κέντρο, με ένα μηχάνημα ηχογράφησης που ήταν το παλιό, μπουτόμπα, τηλεφούνκεν, οποιοδήποτε μηχάνημα με μπομπίνες. Τα έκανε και, όλα και συνέφερε. Μία φωτογραφική μηχανή ακριβώς, ένας μόνος του, ο ίδιος όλα, θείας, τα ένας πάντα. Μονόπρακτα δηλαδή, ναι, τα οποία συνεχίζονταν για ένα μήνα με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος όταν μένει εκτός έδρας και σε απομακρυσμένες περιοχές, Ήπειρο, στη Σκιάθο, στην Μακεδονία. Έχει κάνει όλα τα χρόνια που υπηρέτησε στο κέντρο εισάριθμες αποστολές. Αυτό το υλικό το κατέγραφε μετά σε πεντάγραμμο, αλλά δεν έγραφε μόνο το δικό του, έγραφε και τον άλλον. Δηλαδή το άκουγε και το υλικό των υπολείπων ερευνητών και εκτός του ότι ο ίδιος μελετούσε, δηλαδή έκανε τις μελέτες του για τον πεντάσιμο, τον εξάσιμο, τον επτάσιμο, για τα πολυφωνικά, για όλα αυτά είναι δημοσιευμένα στην επετηρίδα του Κέντρου Λαογραφίας. Και μπορούμε να τα βρούμε στο διαδίκτυο μου, αναφέρετε προηγουμένως. Βεβαίως, ναι, για... κέντρολαογραφίας.gr, μπορείτε να τα βρείτε όλα.
και να τα κατεβάσετε και να τα τυπώσετε. Πολύ ωραία. Οι επετηρίδες είναι στην διάθεση του καθενός, όπως και όλες οι εκδόσεις του Κέντρου Λαογραφίας. Έκανε τους τόμους τους γνωστούς, με τις επιλογές δηλαδή των δημοτικών τραγουδιών, με τους δίσκους παλιότερα και τώρα επανεκδομένους σε βινήλιο, το σύνολο, σε ακτίνα. Το σύνολο των έργων. Ναι. Όχι το σύνολο των έργων, των τόμων. Α, των τόμων. Ναι. Είναι ο τόμος, ο παλιός είναι ο τόμος των τραγουδιών. Μάλιστα. Με τα πέντε δισκάκια σήμερα είναι σε ένα CD. Σε ένα CD. Το CD για την Παλιγενεσία. Μάλιστα. Όλες αυτές είναι επιλογές, είναι καταγραμμένες και σε μουσικό, σε πεντάγραμμο. Είχε επομένως πάρα πολύ δουλειά, γιατί έπρεπε και τις μελέτες των άλλων να στηρίξει. Όταν έρχονταν από τις αποστολές, έφερναν ένα υλικό το οποίο έμπαινε στην επόμενη επετηρίδα ως μια περίληψη του τι έφεραν από την προηγούμενη αποστολή, και μέσα σε αυτό είχαν πάντα και ηχογραφήσεις. Δηλαδή, οι ηχογραφήσεις του Κέντρου Λαογραφίας δεν είναι μόνο από τον Περιστέρη, είναι και από τους υπόλοιπους ερευνητές. Και οι άλλοι ερευνητές καταγράφουν τραγούδια. Και εδώ είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς και εγώ ίδια, όταν πηγαίναμε στην επαρχία, έπρεπε να κάνουμε και τον μουσικό καταγραφέα. Δηλαδή, το υλικό που έρχονταν ήταν πολλαπλάσιο, ήταν όσοι και οι ερευνητές, για να το επεξεργαστεί μετά ο Περιστέρης. Έχουμε μια τεράστια συλλογή από παρτιτούρες, που είναι με το όνομα και με την υπογραφή του Περιστέρη. Από αυτά έχουν εκδοθεί ένα μέρος, δηλαδή έχουν εκδοθεί στη σειρά Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αυτά τα οποία αφορούσαν διάφορες περιοχές όπου είχε κάνει αποστολές ο ίδιος. Για τη Λευκάδα, για παράδειγμα, είχε πάει και είχε βοηθήσει τον Σωτήρη τον Τσιάνη όταν ήρθε από την Αμερική για να κάνει τη διατριβή του, αλλά και να καταγράψει τραγούδια. Είχε κάνει αποστολή στα Δωδεκάνησα, είχε μια πολύ μεγάλη αποστολή στην Βρετανία, από όπου προέκυψε ένα υλικό με πάνω από 300 τραγούδια ηχογραφημένα από τον ίδιο, και τα οποία τώρα θα εκδοθούν σε μια σειρά από 13 CD. Είναι πολλή δουλειά και υπάρχει πολύ υλικό το οποίο ακόμα παραμένει ανέκδοτο στο κέντρο, και είναι φυσικό αυτό. Το υλικό, όταν καμιά φορά έτσι γίνεται συζήτηση, το κάνετε αυτό το υλικό, είναι ένα τεράστιο υλικό και δεν το δίνετε έξω. Μα αυτό το υλικό δεν είναι για τον καθένα. Δηλαδή είναι ένα υλικό το οποίο έχει μια σωστική, καταρχήν, αρχιακή δουλειά, και από εκεί και πέρα είναι για τους μελετητές και δεν είναι για τον καθένα. Δεν είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς και να βγάλει χρήματα, ακριβώς. Είναι για ειδικούς σκοπούς, και γι' αυτό και πρέπει να το χειριζόμαστε με σεβασμό. Να επανέλθουμε, κυρία Καμπυλάκη, στην έκδοση του 1971, η οποία νομίζω ότι άφησε εποχή, γιατί τα τραγούδια εκεί, όπως προαναφέρθηκε και από μένα, εκτελέστηκαν μέσα σε στούντιο από τραγουδιστές. Τι θα λέγατε να ακούσουμε? Το τραγούδι, θα έλεγα, που αναφέρεται στον ήρωα Καραϊσκάκη, ο οποίος άλλωστε συνδέεται πολυμερός και πολυτρόπος και με τον Πειραιά, με το Επίνιο, και να πούμε τα σχόλιά μας μετά. Ωρε τρισπερδικούλες, κάθοντα Ωρε κόκκι
είχαν τα νύχια κόκκινα. Ακούσαμε το τραγούδι του Καραϊσκάκη, το οποίο ερμήνευσε ο Χρήστος Ερέτης, γνωστός ψάλτης και τραγουδιστής. Από τα πιο πολλά δημοτικά, αλλά και κυρίως από τα ιστορικά τραγούδια, συνήθως γνωρίζουμε τις δύο-τρεις πρώτες στροφές. Στη συγκεκριμένη έκδοση παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο των ιστορικών τραγουδιών, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπως θα διαπιστώσουν και οι ακροατές μας. Με τι λόγια λοιπόν μυρολογούσαν οι τρεις περδικούλες? Λέει το τραγούδι, μυριολογούσαν και έλεγαν, μυριολογούν και λένε. Τρίτη, Τετάρτη, θλιβερή, Πέφτη, φαρμακομένη. Παρασκευή ξημέρωνε, να μην είχε ξημερώσει. Πανήξανε τον πόλεμο στον κάμπο της Αθήνας. Που Καραΐσκος κίνησε να πάει να πολεμήσει. Πρώτο γιουρούσι πόκανε στον πόλεμο που πήγε. Μια κανονιά του δώσανε, οι Τούρκοι μες στα στήθη. Το στόμα το αίμα γιώμησε, κι η μύτη του φαρμάκι. Κι η γλώσσα αειδονολάλαε σαν το χελιδονάκι. Παιδιά μου να μ' ακούσετε, παιδιά μου να μ' ακούστε. Να πολεμήσετε την Τουρκιά όσο κι αν δυναστείτε. Κι εγώ θα πάω στην Κούλουρη μες στο νοσοκομείο. Εγώ θα πάω να γιατρευτώ, εγώ θα πάω να γιάνω. Σε πέντε μέρες θέλω να έρθω, σε πέντε θα γυρίσω. Μάι δε σε πέντε γύρισε, μάι δε σε δεκαπέντε. Και τ' άλογο του, Γιώργο μου, ακόμα χλιμιντράει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις του, οι οποίες βεβαίως με τον καιρό εμπλουτίστηκαν κατά την καταγραφή όλων αυτών των τραγουδιών, αν αυτός αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις του, αυτό το know-how που λέμε, δηλαδή ο τρόπος καταγραφής, είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Μπόρεσε αυτό το πράγμα να το διδάξει σε μαθητές του, είτε στο κέντρο ερεύνησης λογογραφής, είτε ακόμα και στο ΟΔΙΟ. Έχω την εντύπωση ότι στο ΟΔΙΟ ήταν άλλος Περιστέρης. Δίδασκε αυτό για το οποίο είχε προσληφθεί εκεί, για τη βυζαντινή κυρίως μουσική. Φαντάζομαι ότι κάποια στοιχεία θα έδινε, αλλά δεν ήταν αυτό που ήξερε, που είχε μέσα. Ήταν με μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ξέρετε πολλούς νεοέλληνες οι οποίοι να έχουν μια μεγάλη εμπειρία και να έχουν δώσει αυτή την εμπειρία τους ή να έχουν αξιοποιηθεί για την εμπειρία τους αυτή, για το κοινό καλό. Δυστυχώς όχι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Είναι ακριβώς αυτό. Ο Περιστέρης, το κέντρο λαογραφίας ούτως ή άλλως είναι ένα σχολείο για τους ερευνητές. Έτσι, οι ερευνητές παίρναν από τον Περιστέρη, μάθαιναν και αυτό συμβαίνει πάντοτε, έτσι γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σας εδώ, την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη και τον αγαπητό Ανδρέα Χρόνη, δεύτερη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στον Σπύρο Περιστέρη για το μέρος των δραστηριοτήτων του που αφορούσε την λαογραφία και την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών. Και για την ολοκλήρωση του αφιερώματος αυτού έχω κρατήσει ένα ντοκουμέντο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα στη συνέχεια. Εγώ θα μπορούσα να δώσω έναν τίτλο τον οποίο αντιγράφω, κάποιος άλλος πρόλαβε και το είπε, ότι όταν ο Περιστέρης τραγουδούσε βουβαίνονταν τα ειδόνια. Βρισκόμαστε στα 1972, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος στη Ροδοδάφνη, γενέτειρα του Περιστέρη. Η λειτουργία έχει τελειώσει και όλοι μεταβαίνουμε στο Περιστερέικο για τον καφέ. Ο δάσκαλος, κατά γενική απέτηση, κάθεται στο πιάνο και... Αστάτε Τούρκοι τα λόγα, αχα, πόρ λίγο να ξάνασα. Να
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι προσφέρετε υπηρεσίες κάνοντας ένα μάθημα ουσιαστικά για αυτούς που έφυγαν, γιατί θεωρούμε ότι εμείς μόνο πρέπει να συζητάμε για αυτά που έρχονται και όχι για αυτά που πέρασαν, γιατί σε αυτά που πέρασαν πατάμε για να πάμε παραπέρα. Εκπληρώσαμε ένα μικρό μέρος του χρέους μας και όσων οφείλουμε στο δάσκαλό μας. Τίποτα άλλο, Δημοσθένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας στα 91,2 FM. Χαίρετε. Μορφές και κείμενα της ψαλτικής παράδοσης. Με το Δημοσθένη Φιστουρή.